Καλά. Να, εντάξει, δεν φοράω άσπρο, γιατί πάνω που είμαστε ίδιοι. Α, μας έχει πάρει και το κομματάκι μας. Έλα, ρε, σε ένα νέμο. Ναι, σωστά. Πολύ ωραίο, κάτσε χάρη μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε εγώ. Λοιπόν, πες μας για αυτή την υπέροχη πίτα την οποία έχεις κάνει. Έκανε μια νηστίσιμη πίτα με καρύδι και κρεμμύ. Μια καρυδόπιτα αλμυρή νηστίσιμη. Τι λες τώρα, ρε, εσύ εγώ. Και έχεις και ένα τραγανό φύλλο, θα το πιάσω με το χέρι μου. Είναι καλύτερο εσύ το φύλλο. Έτσι πιστεύω. Αλλά θελερωθώ, αλλά δεν με πειράζει. Λίγο θα λερωθείς, αλλά όχι, είναι αγοραστό αυτό. Όχι, το έχω αγοραστό. Αγοραστό. Μπορούμε να κάνουμε και δικό μας. Αν ερχόμουν πιο πρωί, θα σου φάνηκα εγώ φίλο. Α, ξέρεις να φτιάχνεις φίλο. Βοήθησε τη μητέρα μου, δεν μπορούσε να ανοίξει φίλο. Και υπάρχει και η τεχνική του μαξιλαριού. Πώς? Ανοίγεις λίγο το φύλλο στην αρχή, ναι, και μετά το βάζεις πάνω σε ένα μαξιλάρι και αρχίζεις γύρω-γύρω-γύρω και το τραβάς και το μεγαλώνεις και το μεγαλώνεις και το μεγαλώνεις. Α, δεν το έχω δει. Επειδή δεν μπορούσε. Ωραίο! Δεν το ξέρετε αυτό? Όχι. Δεν το ξέρω. Όπως και εγώ φτιάχνω πολύ ωραία σπανακοτυρόπιτα. Έτσι, αλιβεριώτικα. Με δικό σου φύλλο πάλι. Με δικό μου. Τι λες, ναι, ναι, καλέ. Αλλά το ανοίγω. Δεν το ξέραμε να μας φέρει κάτι. Άλλη φορά. Το φύλλο έχει τρομερά σκύλες. Λοιπόν, χρειάζεται εννοώ μία. Είναι σε ένα τρόπο. Σε ένα τρόπο πίτα στη φάδο. Πίτα νηστίσιμη λοιπόν με καρύδια και θέλω. Ένα κιλό χωριάτικα φύλλα. Ένα κιλό κρεμμύδι κομμένο σε φέτες. Ένα ματσάκι κρεμμύδι φρέσκο ψιλοκομμένο. 4-5 κλωνάκια θυμάρι. 600 καρύδι χοντρό σπασμένο. Ένα κουταλάκι του σπασπέλτε ντομάτας. Μπαχάρι δάφνη και φρέσκο πιπέρι. Πολύ ωραίο. Τι κάνω? Τι κάνει? Καλά. Καλά, μια χαρά. Σοτάρω σε καυτή κατσαρόλα το κρεμμυδάκι μου για περίπου 6 λεπτά. Εντάξει, τι μόνο του. Σοτάρω το κρεμμύδι μόνο του για περίπου 6 λεπτά. No. Ένα κιλό κρεμμύδι. Να σε ρωτήσω κάτι. Το κρεμμύδι όταν το σοτάρεις, το αλατίζεις. Ναι. Βγάζει υγρά γι' αυτό. Ναι. Και επειδή σε αυτή την πίτα δεν βάζουμε ούτε έξτρα αλεύρι, ούτε ρύζι, ούτε τίποτα, θέλουμε να έχουμε σοτάρει καλά το κρεμμύδι για να μην αφήσει υγρασία μέσα. Ναι. Και μας χαλάσει τα φύλλα. Εννοείται ότι άμα θέλουμε να κάνουμε δικό μας φύλλο, θα βάλουμε 600 αλεύρι, 250 με 300 νερό, 2 κουταλιές σούπας ξύδι, 3-4 κουταλιές σούπας λάδι και αλάτι. Ναι. Αυτό είναι μια πολύ καλή συνταγή για φύλλο. Περίπου λίγο λιγότερο από το μισό του αλευρίου να είναι το νερό. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για πολύ καμιά καρύδι, ώρα και θα το ανοίξουμε. Λοιπόν, πόσο καρύδι έβαλες? 600. Πολύ. Ένα κιλό κρεμμύδι, 600 καρύδι για το μεγάλο ταψί. Μάλιστα. Αυτό μας βγάζει περίπου 20 κομμάτια. Όπως φροντίζεις τους ηθοποιούς που παίζετε, τους φροντίζεις με φαγητό? Όχι. Τους πας, δεν τους πας, ούτε ένα κομμάτι πιτά. Έλα ρε ζυγάρι. Έχω σταματήσει πια να μαγειρεύω. Αλλά ξέρω πολλά πράγματα να κάνω. Ναι, εντάξει, νόμιζα ότι είσαι από αυτούς. Γιατί οι ηθοποιοί πάνε πεσκέσια στα καμαρίνια. Ναι, αλλά τα έχουν φτιάξει άλλοι, δεν τα έχουν φτιάξει λίγοι. Λίγοι είναι αυτοί που τα έχουν φτιάξει. Μάλιστα. Δεν λέγε. Τσιτσιρίζει το κρεμμυδάκι. Το τσουτσουρίζει. Τσιτσιρίζει το κρεμμυδάκι, εγώ το έχω σοτάρει ήδη. Από πριν βάζω μέσα το καρύδι. Έλα πίσω. Βάζω όλο το καρύδι. Έχω εδώ μέσα το μαϊντανό τώρα. Το μαϊντανό και το θυμάρι μέσα και αυτά. Το φρέσκο κρεμμύδι μέσα και αυτό. Πολύ ωραία. Δάφνη μπαχάρι, φελπές. Και αν θέλω και μου αρέσει λίγο ξύδι ή λίγο κρασί για να σβήσω, γιατί θα του δώσει έτσι κάτι ωραίο ακόμα. Τώρα το Πάσχα θα πας πουθενά? Δυστυχώς όχι, επειδή πηγαίνω έρχομαι Κύπρο. Είναι και τα γυρίσματα αυτό, ε. Πώς είναι το να πηγαίνεις, να φεύγεις για να πηγαίνεις σε μια τόσο μακριά για να κάνεις ένα γύρισμα, πόσο κάθεσαι στην Κύπρο? Είναι ταλαιπωρία. Με 2-3 μέρες. Δηλαδή θα φύγω σήμερα. Ήταν να φύγω το πρωί και το ακύρωσα για να έρθω εδώ. Για μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την παραγωγή σας. Και θα φύγω 6,5 ώρα και θα φτάσω εκεί και θα πω κατευθείαν για γύρισμα. Και πόσο θα κάτσετε? Θα κάτσω, θα γυρίσω την Παρασκευή, την Πέμπτη το βράδυ στις 12 η ώρα. Τίποτα. Αλλά είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Πήγαινε, έλα, αεροδρόμια, πήγε πιο μπροστά, πήγαινε, τσεκίν, γύρισμα, κάνε. Με τους συναδέλφους που βρίσκεσαι εκεί πέρα,
Είμαστε πολύ καλά. Είναι πολύ λίγο πενθήμεροι που πάτε όλοι μαζί και είστε εκεί. Δεν είναι. Εντάξει. Δεν είμαστε όλοι μαζί. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάω εγώ τώρα. Δευτέρα σήμερα έχουν. Τη Δευτέρα πήγανε κάποιοι. Ναι. Θα πάω εγώ σήμερα, κάποιοι θα φύγουν την Τετάρτη ή την Πέμπτη, θα έρθουν κάποιο άλλο. Θα κάνετε και την επόμενη σεζόν, ε. Δεν ξέρω, θα πάμε τώρα για 84 επεισόδια για τη φετινή σεζόν. Και τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, αν θα ζούμε και ναι. Τι θα γίνει. Θα το εντάξει, με το καλό. Δεν κάνουμε τόσο μακροχρόνια σχέδια. Ναι. Εντάξει, τέλεια. Τέλεια. Ωραία πάει πάντως. Ναι, πάει πολύ καλά. Μια χαρά πάει. Και είναι χαρούμενο, είναι ευχαρίστο. Ναι. Πάει καλά. Κατερίνα Γερονικολού, Νίκος Πολυδερόπουλος. Ο Πολυδερόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Ναι. Η Βρόντι, η Κατερίνα Νικολοπούλου. Πολύ ωραία. Είναι πολύ καλά. Μάλιστα. Και Κύπριοι συνάδελφοι. Και Κύπριοι συνάδελφοι. Πού είσαι τώρα, ο στο Open κάθε πότε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή στις 6 παρατέταρτο. Τέλεια. 6 παρατέταρτο στο Open. Για να δούμε τι έχει κάνει. Είχα καλυμμένο το υπόλοιπο φύλλο με ένα βρεγμένο χαρτάκι. Εντάξει, τελείωσα. Σουτάρω περίπου 10 με 12 λεπτά. Δεν έχει καθόλου ζουμί τώρα μέσα εκεί. Πώς. Ζουμιά τέτοια. Όχι, δεν έχει ζουμιά τίποτα. Αλλά τι θέλω όμως τώρα. Να έχει κρυώσει να λίγο. Δώσω, να έχει κρυώσει λίγο. Επειδή δεν έχω υγρασία, δεν έχω τόσο πρόβλημα. Ωραία. Αυτό με το οποίο θα έχω πρόβλημα είναι αν δεν βγάλω τη Δάφνη. Γιατί είναι τόσο έντονο που θες να τη βγάλεις. Να τη φας. Δεν πρέπει να τη μπορεί να σου πετύχει και να τη φας. Σε κομμάτι. Εντάξει, αν ήταν φρέσκια, πιο εύκολα την αφήνουμε. Αλλά φρέσκια δύσκολο βρίσκουμε. Βγάζω τον μπαχάρι, μετρήστε πώς έχετε βάλει. Έχω βάλει 4. Έχεις βάλει και γαρίφαλο. Τώρα να τα βρεις όλα. Όχι, έχω βρει 2. Γαρίφαλο έχεις βάλει εγώ. Όχι. Θα του πήγαινε. Και κανένα θα του πήγαινε. Θα το έκανε πολύ γλυκό πια. Θα το έκανε κέικ. Δεν ξέρω. Και με τον ίδιο τρόπο που έχω βάλει τα κάτω φύλλα, θα βάλω και τα πάνω. Δηλαδή. Δηλαδή. Φύλλο. Ναι. Λαδάκι. Ελαιόλαδο. Τσακ, τσακ. Πολύ καλά στις γωνίες, γιατί στις γωνίες μαζεύεται όλο το φύλλο, όπως θα το γυρίσουμε μετά. Και αν δεν έχει ελαιόλαδο, είναι άψητο και λασπερό. Και δεν το θέλω εγώ, το λασπερό το φύλλο, δεν. Στεναχωριέμαι. Δεν θέλω. Μάλιστα. Μπορώ όλο αυτό το γύρω-γύρω να μην το χρησιμοποιήσω, να το κόψω εννοώ μετά. Και τα βάζω, εγώ τα βάζω σταυρωτά. Δηλαδή έχω βάλει ένα έτσι, τώρα θα βάλω ένα έτσι. Μάλιστα. Δύο πόσα θα βάλεις. Από πάνω 3, 4. Απάζεις. 5 άμα έχουμε. Αυτό που έχετε εσείς εκεί έχει 6 κάτω, 6 πάνω. Τι λες τώρα. Άμα έχουμε χρόνο, τα βάζουμε. Είναι. Αν έχουμε ανοίξει μόνοι μας και με 3 είναι μια χαρά. Γιατί είναι λίγο πιο χοντρά τα σπιτικά. Εξαρτάται. Εξαρτάται. Είναι πρόσεξε καλά κάποιες νοικοκυρίες τα κάνουν τσιγαρόχαρτο. Εξαρτάται από τον τεχνίτη. Το είναι αλήθεια. Έχεις έρθει αντιμέτωπη με έναν τεχνίτη φίλου. Έτσι, οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόσεχε πώς μιλάς. Και τελευταίο λοιπόν. Αυτό με τη μαξιλαροθήκη θέλω να μου το πεις μετά. Έπρεπε να το δούμε. Μα δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ. Γιατί είμαι και εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο το φύλλο. Η μητέρα μου δεν μπορούσε να ανοίξει. Και πήγαινε σε μια, φώναζε μια γειτόνισσα, τη θεία την Τούνενα. Και τη άνοιγε το φύλλο το οποίο το άνοιγε καταπληκτικά. Αλλά μετά όταν δεν μπορούσε η θεία την Τούνενα. Το έκανες εσύ. Το βάζει στο μαξιλάρι, τη το άνοιγα εγώ μέχρι ένα σημείο και μετά το βάζαμε στο μαξιλάρι και έπιανε γύρω και το τράβαγε. Ξεχύλωνε μεγάλο. Τεράστιο φύλλο θα ήταν αυτό για να χωράει ένα μαξιλάρι. Ναι, ένα μεγάλο μαξιλάρι για να καλύψεις ένα στρογγυλό ταψί. Άμα το κάνεις στο χωριό που έχουμε αυτά που τα πάνε καλά πλήγονται σε ένα. Είναι μεγάλα αυτά, με 9 λεπτά. Αυτό θέλει, έχει μια διάμετρο 40 πόντους. Θέλει να ανοίξει, δηλαδή θέλει. Ναι, ναι, ναι. Θέλει πράγμα. Το κάνει το κάρντιο. Το κάνει. Την έχει κάνει την γυμναστική. Ανοίγει τρία και τελείωσε. Τώρα που είπε και το όνομα Ντούνενα, είναι γυναίκα του Ντούνα. Μάλλον. Ήταν πάντα μόνη της αυτή. Μπορεί να ήταν η κόρη. Είχε και χάσει και ένα παιδί, νομίζω. Και ήταν μόνη της. Είχε τα ζωντανά της και ερχόταν. Έμενε σε ένα σπίτι που από κάτω ήταν όπως παλιά. Έβαζε τα ζωντανά από κάτω. Εσείς είχατε κοτούλες τέτοια. Δυστυχώς. Κοτούλες είχα. Κοτούλες είχα.
Ναι. Αλλά ήταν η μητέρα η οποία σας διάβαζε. Mm. Ναι. Διάβαζε μυθιστορήματα, διάβαζε πολύ. Διηγήματα και τέτοια. Ερχόταν στην Αθήνα και πήγαινε στην πλατεία Κουμουντούρου, mm-hmm. όπου είχε παλαιοπολία. Είχε όρθια στάν με... ναι, ναι, ναι. και αγόραζε βιβλία. Ναι. Mm. Ερχόταν με Περμπάκ, ας πούμε, Κρόνι. Άκου τώρα. Ναι, άκου τώρα. Εσύ, μια γυναίκα η οποία άνοιγε φίλο, τέλος πάντων έκανε πίτες και κατέβαινε στην Αθήνα. Πολύ, και ήταν η έννοια τη. Ήταν πολύ σπουδαία. Σπουδαίο πράγμα αυτό τώρα που λες. Το κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς τη λέγανε τη μαμά? Βενέτα. Βενέτα, ωραίο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τελειώνεις. Γυρίζω. Αυτό που κάνεις δες εγώ είναι πολύ δύσκολο, επικίνδυνο. Δεν επικίνδυνο δεν είναι. Δεν είναι επικίνδυνο να σου χαλάσει όλη η πίτα. Άμα σκίσει και κανένα φίλο δεν πειράζει. Και τι είναι. Δεν πειράζει. Μάλιστα, λοιπόν, να πω και τα υλικά τώρα που τη διπλώνεις. Γυρίζω, ναι, μπορώ να τα πω κι εγώ. Πες τα. Θέλω. Ένα κιλό φύλλα χωριάτικα, mm-hmm. ένα κιλό κρεμμύδι κομμένο σε φέτες ή ψιλοκομμένο. Θέλω ένα ματσάκι κρεμμύδι φρέσκο, 4-5 κλονάρια θυμάρι, 600 καρύδι, μια κουταλιά του σούπας πελτέ ντομάτας, δάφνη μπαχάρι και φρέσκο πιπέρι και αλατάκι. Τέλεια. Ελαιόλαδο εγώ τα φύλλα και ψήνω σε 180 για 45-50 λεπτά. Τι χωρίζεις, την κόβεις. Α, την κόβεις κανονικά όμως, έτσι. Ένα λεπτό να σκουπιστώ, ναι, την κόβω. Έχεις γίνει χάλια, ναι, έχεις δίκιο. Την κόβω κανονικά, αν είναι αντικολλητικά τα ταψιά, ναι. προσέξτε μην την κόψετε μέχρι κάτω-κάτω γιατί θα χαλάσετε το ταψί. Α, βέβαια. Αν όμως δεν είναι. Αν δεν είναι, ναι, είναι το παλιό ταψί. Το κόβεις μέχρι κάτω, μέχρι έτσι, κάτω. Το κομμάτι. Κανονικά για να ξεμπερδεύεις, γιατί μετά το από κάτω φύλλο σκληραίνει, όπου είναι και το ζητούμενο. Ναι. Και μετά θέλει πολύ κόπο. Για πες για το ψήσιμο όμως, για να μου ψηθεί καλά από κάτω. Πάνω κάτω. Είτε σκέτο είτε στον αέρα 45-50 λεπτά, αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι ο φούρνος μας μπορεί να έχει μια τέτοια καλή απόδοση, μόνο κάτω 15-20 λεπτά να πάρει όλο το κάτω και μετά έτσι. Δηλαδή, παλιά στους φούρνους που δεν παίζανε αερόθερμοι, τους βάζανε πρώτα κάτω τις πίτες, να την πετάξει ο φούρνος και μετά. Ο φούρνος. Α, έτσι το λέγανε. Όχι σε σχάρα. Όμως. Όχι σε σχάρα. Κάτω, κάτω. Εγώ όταν την ψήνουμε την ακουμπάω κάτω στο ταψί που έχει. Γιατί αλλιώς παπαριάζει το. Τι λες τώρα. Καλέ, φέραμε μια γυρίζα, δεν το ήξερα. Μα τώρα σε παρακαλώ. Γυρίζαμε. Θέλω να την δοκιμάσω εγώ αυτή. Γύριζε την πίτα μέσα στο ταψί. Βέβαια. Έπαιρνε ένα άλλο ταψί. Έπαιρνε ένα μεγαλύτερο ταψί, το έβαλε πάνω και το γύριζε έτσι. Και μετά την έχινε μέσα στο ταψί. Μάλιστα. Για να ψηθούν και τα δύο. Τέλεια. Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ χάρη. Ήταν μεγάλη μα χαρά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε μέρα στο Open, σαν ψέμα. Κάθε μέρα, 6 παρατέταρτο. Να είστε καλά. Χάρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα να έχει. Θα τα πούμε την Πέμπτη εμείς. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ λόγω της απεργίας. Και θα τα πούμε την Πέμπτη το πρωί, στις 10. Γεια χαρά. Γεια χαρά.